Τι έχετε να μας πείτε για τα καινούργια μέτρα? Ποια μέτρα? Εγώ δεν βλέπω μέτρα. Λεφτά υπάρχουν. Γκόμενες υπάρχουν. Κομμωτήρια υπάρχουν. Έχω το δικό μου κομμωτή με 50 ευρώ όποτε πάω. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Πόσα λεφτά χαλάτε ημερησίως? 50 ευρώ τη μέρα. 50 ευρώ τη μέρα? Πάντα. Μόνο στο κομμωτή πάτε? Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Παντού. Στο σχολείο πάτε? Σχολείο ερήμη. Δηλαδή θα το κάψουμε στο καρναβάλι? Θα το κάψουμε, λεφτά υπάρχουνε. Τηλέφωνο? Ναι. Έλα πατέρα, στείλε μου 5.000 να σου λέω ένα ποδήλατο, γιατί είμαι λάτ. Κάτι νέο, παίζεις στην TV. Θα το δεις. Χειροπέδες θα δω. Χειροπέδες θα δεις. Χειροπέδες! Ακουμπάγκα. Χειροπέδες θα δεις. Κυρίες μου, χειροπέδες. Θέλω κόσμος να χαμογελά. Είμαστε παιδιά. Χειροπέδες. Συγκορούιδε μου. Τι ρωτάς γιατί? Εδώ θα δεις. Χειροπέδες. Με τις χειροπέδες όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Χειροπέδες θα χωρέσω στη τυπικιά. Θα χωρέσω σαν τον άνεμο θα τρέξω. Χειροπέδες για να δω. Χειροπέδες θα δω γιατί μ' αρέσει να ζω. Χειροπέδες θα δεις, έκτος πλανήτη κυτρής. Κυρίες και κύριοι, απευθεία σύνδεση με τους χειροπέδες. Θα τις δούμε όλοι μαζί. Χειροπέδες θα δω. Μαμά, μάλλε χειροπέδες. Καλά είσαι τρελή αγάπη μου. Θα δούμε το καζέλ και δεν θα δούμε χειροπέδες. Έτοιμοι, χειροπέδες. Μη ζητά συγγνώμη, δεν
αλλάζω γνώμη, δεν γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και τα αφήνω απέξω πια. Μη ζητάς συγγνώμη, έκλεισαν οι δρόμοι, δεν με βρίσκεις πουθενά. Τώρα πια χωρίζω και αποφασίζω ότι τα περνάω καλά. Ότι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Μη ζητάς συγγνώμη, έκλεισαν οι δρόμοι, δεν με βρίσκεις πουθενά. Τώρα πια χωρίζω και αποφασίζω ότι τα περνάω καλά. Μη ζητάς συγγνώμη, έκλεισαν οι δρόμοι, δεν με βρίσκεις πουθενά. Τώρα πια χωρίζω και αποφασίζω ότι τα περνάω καλά. Για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στις χειροπέδες. Γεια σας! Επέστρεψε ο Αλέξης που μας είχε φύγει. Ο άνθρωπος που είχε φύγει. Πάμε μακριά. Κοντά ήμουνα. Πήρα λίγο τα βουνά βέβαια. Αλλά εντάξει, είχε πάει μοναχός στο Σαολίν για να μπορέσει να εκπαιδευτεί. Στο κουμφού. Έχει Αράχοβα Σαολίν και δεν το ήξερα. Βεβαίως είναι στα μακρινά βουνά της Αράχοβας και πάει να τραγουδήσει μοναχός. Στα Οσκίν θα τους έλεγα εγώ. Λοιπόν, ξεκίνησε και χάρηκα να πούμε μασαμπούκα και τα λοιπά. Ξεκίνησε το καρναβάλι στην Πάτρα, ένα ξυπασμένο με πορτοφανές φαινόμενο. Πυροτεχνήματα το μεσημέρι. Ναι, είναι καινούργια πυροτεχνήματα. Είναι καινούργια αυτά. Είναι καινούργιες τεχνολογίες. Θα γίνουν το μεσημέρι. Είναι μεσημεριανά. Είναι για γάμους, βαφτίσια και τέτοια πράγματα. Είναι αυτά που είναι. Είναι νέα πυροτεχνήματα. Είναι φοβερή κατάσταση. Και μεσημέρι. Και οικονομικά, έτσι. Πιάσανε όλη την καμόρα τη Θεσσαλονίκη, τσιμπήσανε όλου τους τοκογλύφους, δηλαδή φανταστική κατάσταση. Αφού έμαθε το Δούνου του, λέει, ναι, ναι, ότι πιάσανε τότε τέτοια κεφάλαια τοκογλυφικά, ναι, ναι, τέτοιες προσωπικότητες που έβαλε βίσμα για να τους αποφυλακίσουν και να τους προσλάβει το Δούνου του, πολύ καλό! Πολύ καλό! Πολλά μέλη, επειδή είναι τόσα πολλά τα μέλη, πιστεύω ότι θα αυξηθεί η ανεργία στη Θεσσαλονίκη. Με τόσους που πιάσανε, θα ανέβει τουλάχιστον 10%. Τη που είχε, έτσι. Πάει, κατακόρυφα θα αυξηθεί, γιατί δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Ο Κανάκης μας ήταν θύμα, ο Κακομοίρης. Πρώτος. Αχ, ρε Κανάκη μου, μας το παίζεις τσαμπουκάς ότι εγώ κανονίζω και είμαι μάγκας και τέτοια. Με τέτοιο θείο. Αλλά σου σκάσανε εκεί και σε εκβιάζανε. Να πούμε και όχι, σου πήγε τη λυπηπή. Φοβήθηκε όλο το παιδάκι μου, μάλλον το κακόμοιρο. Θα ξαναλύγει η φύλλα. Μη μας τον εκβιάζετε τον κακόμοιρο. Δεν έχει επέτυχε. Το παιδάκι, μη μας το εκβιάζετε. Κανακουλίνι με το σερβετάκι. Χαιρόμαστε που σου δίνουμε ιδέες όπως το μουσί του σερβετά που το αλλάζεις κάθε εβδομάδα. Και το βάφεις έτσι όλη την περσινή εκπομπή. Μ' αρέσει. Όταν περνάω μόνο κίτσος πέρασε την νέα μόδα. Χαιρόμαστε που σου δίνουμε έμπνευση και συνεχίζεις έτσι. Έχουμε πολλές εκπλήξεις σήμερα. Έχουμε τραγούδια με Θεοδόση, μέγα τραγουδιστή από την Πέτρα. Ο ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος. Έχουμε μαζί μας και τον γκρουπ που βγάζει παρέα μας Στροσκάν και τα Μαρδιέρες. Μη Στροσκάν, έτσι είπαμε. Όλα τα υπόλοιπα θα μας κρατήσει παρέα για τις υπόλοιπες εκπομπές μέχρι το καρναβάλι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακριβώς. Και πάμε σιγά σιγά στα πρώτα βίντεο για αυτή την εβδομάδα και να δούμε πόσο γνωρίζουν ορθογραφία εκεί στον Αντένα. Περισσότερα απειλητικά μηνύματα δεν μπορείς, αλλά πάντα στο πληθυντικό. Κυρία Ζαρίφη, θα σας σκοτώσουν. Κυρία Ζαρίφη, μην ξαναμιλήσετε για τον Μπίμπερ. Εγώ χτες άκουσα 20 φορές τον Baby Baby του Justin Bieber για τον εξαγνισμό. Σας παρακαλώ, μην με βρίζετε άλλο. Μιλάμε για βρυσίδια. Λοιπόν, Κατερίνα, δεν είναι δυνατόν να προσβάλλεις ένα τεράστιο καλλιτέχνη από τον Justin Bieber. Λοιπόν, εάν ξαναπάτε για τον Justin Bieber, θα σου βάλουμε μπιμπέρι στο στόμα. Θα σου βάλουμε Justin Bieber στο στόμα. Ακριβώς, μη σου πω και μπιμπερό. Μπιμπερό! Μπράβο.
Μιμερό. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε ότι προτείνουμε σαν εκπομπή να αρχίσουν την εκμάθηση αγγλικών. Την εκμάθηση αγγλικών στην Άντζελα Δημητρίου και στη Βάνα Μπάρμπα. Πιστεύω. Μη σου πω ότι τις έχουν προσλάβει αυτές τις καλλιτέχνηδες μυστικά για ορθογραφία. Μα δεν δικαιολογείται τώρα να γράφουν το φαντ με γιου. Ειδικό μισθό ορθογραφία στον Αντένα για να μπορούν να επιμελούνται σωστά. Έτσι. Ακριβώς. Πάμε τώρα να δούμε την φυσικότητα των αντιδράσεων στον Κωστόπουλο, που δεν υπάρχει τίποτα στημένο και όλες οι προσωπικότητες που πηγαίνουν εκεί καλεσμένες αντιδρούν. Είναι αυθόρμητοι, αντιδρούν τελείως αυθόρμητα, ρε παιδί μου. Αφού μεταβιβάζεται τόσο που τρομάζουμε μέχρι και εμείς. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Είσαι από τις μπουλές που είπες πριν, σου είπα να πας. Έχεις πάει, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, όχι. Να με βάλεις εκεί, να μου βάλεις αράχνες. Φοβάσαι αράχνες. Δεν φοβάμαι. Κάνεις καμιλάς. Ναι, τι εννοεί. Αυτό είναι γυναίκα αράχνη, ρε παιδί. Όσοι Γιάνγκο είναι το εξής. Η Δούκης Ατάκη παλιά με το Spider-Man. Και τους έχουν μείνει φοβίες. Έτσι, και όταν χώρισε, τη λέγανε μαύρη χείρα. Έτσι, αυτά. Γι' αυτό τη έχει μείνει και η φοβία. Προσπίσε του οργασμού μου, προσπίσε και στην αράχνη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιάσανε αράχνες εκεί πέρα στον Αντένα. Ξεαραχνίστε λίγο, ρε παιδί μου, να γίνει εκεί το θέμα. Πάμε μια καθαρίστρα. Ναι, είναι σούπερμαν έτσι τα παιδιά. Για πότε βρήκαν αράχνη όμως, ε. Λοιπόν, μια που μιλάμε για κατοικίδια, εμείς προτείνουμε όλες αυτές τις κοπέλες, ας πούμε, τις γλάστρες. Και τις άβρες που είναι στην τηλεόραση. Ναι, τα αμφίβια αυτά, εν πάση περιπτώσει. Να τις ταΐζετε, τις άβρες αυτές, να τις ταΐζετε. Μόλις είδαμε το κατοικίδιο του κυρίου Πάγκαλου. Και βέβαια φυσικά τον βοηθάει στη δίαιτα που κάνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τρώγοντας το ένα κιλιστό του φαγητού του. Με τα αποτελέσματα που είδαμε φυσικά στην γκάμα. Ρε Βενιζέλο μας, πάρε και εσύ ένα. Πιστεύω ότι είναι must να σου πάει. Ένα στον Καρατζαφέρη. Ακριβώς. Μπλε. Ένα στον Βενιζέλο πράσινο και ένα στον Μπάγκαλο πάλι μπλε. Εντάξει, είναι, πιστεύω ότι θα πηγαίνουν όλα. Και στον κύριο Καρατζαφέρη που βγαίνει γιατί βγάλει και ειδικές δυνάμεις αμφίβιος καταστροφέας. Πολύ λογικό. Επειδή όλοι εμείς με όλα αυτά τα ζωάκια έχουμε. Και τους αντιπροέδρους με τις πληροφορίες μας δίνουν, έχουμε καταντήσει πρόβατα, έχουμε καταντήσει αμνή σε όλες αυτές τις προπαγανδιστικές ενέργειες. Που μας κατακλείσουν συνέχεια. Πάμε να δούμε άμα ένα μαύρο πρόβατο ξαφνικά τα χάσει, βγει από το κοπάδι. Πώς μετατρέπεται και με ποιον τρόπο το αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα. Τσοπανόσκυλα, σας έχουμε τη λύση. Τέλος. Νούμερο 1, η προβατοποίηση, παιδιά. Προβατοποίηση. Αυτό το βίντεο, μην το βλέπετε και γελάτε. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρό βίντεο. Είναι σοβαρό γιατί αυτό το προβατάκι που είδατε είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν σου βάζει μια μάσκα. Έτσι. Και κατευθείαν όλα τα πρόβατα τρομάζουν. Έχει το δελτίο ειδήσεων της Όλγα Στρέμι. Είναι αυτό το πρόβατο. Σου βάζει τη μάσκα, καταστρεφόμαστε, χρεοκοπούμε, τρέχουν όλοι, πέφτουν χρηματιστήρια. Μα βρήκα παντού, δηλαδή. Πάπω μιζέρια. Σεισμός, καταποντισμός. Συνειδητοποιήστε ότι όταν βλέπετε δελτία ειδήσεων σας προκαλείται συστητική δυσλειτουργία και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μάλιστα. Συνειδητοποιήστε ότι όσο περισσότερο πέφτετε μέσα στο τέλμα της απελπισίας, τόσο περισσότερο δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το πράγμα. Και βολεύει και το σύστημα. Πρέπει
Και ας μην έχουμε λεφτά και ας μην έχουμε δυνατότητα να περνάμε καλά, να βρίσκουμε την ευτυχία. Να είμαστε δυτικοί, ρε παιδί μου. Στα πράγματα που είναι δωρεάν. Την εσωτερική δύναμη. Και ας κάνουμε κιόλας. Στην φύση και ίσως είναι ευκαιρία με την κρίση να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε και να καλλιεργήσουμε σχέσεις πιο στενές. Και με, πιο συμπαγείς, έτσι. Με τους φίλους και με τη φύση ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το London Drinks της εβδομάδας, να δούμε τι κοκτέιλ έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ξανακαλησπερίζουμε στο κοκτέιλ μας. Γεια σας Νίκο. Γεια σας Μαχάλη. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα black hat ή αλλιώς μαυρόγατο. Πρώτα θα βάλουμε ένα μέρος αμαρέτο. Μετά θα βάλουμε ένα μέρος τεκίλα. Μαυρόγατα λοιπόν για τους τυχερούς. Γεια! Σαν μερικούς μερικούς. Από τα πολλά ποτά, κάποιοι μεθάνε λίγο παραπάνω ρε παιδί μου και δεν μπορούν να καλύψουν το πόσο στημένα έχουν μερικά τηλεφωνήματα. Τα οποία τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε στην τηλεόραση και μας πιάνουν τα γέλια. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν αποκαλύπτονται και διαφαίνεται το πόσο σεναριακά είναι δομημένη μια εκπομπή που θέλουν μια φυσικότητα όπως είναι αυτή. Να το περάσουν ότι ας πούμε ήταν έτσι. Για δώσε μου και μια μενεγάκι έτσι να χορτάσω. Γεια σου Ελένη. Γεια σου και σένα το όνομά σου. Χαρούλα με λένε. Σοφία. Χαρούλα ή Σοφία. Σοφία, απλά μπερδεύομαι. Με το όνομα. Όχι, έχω πολύ άγχος. Έλα Σοφάκι μου, πες μου, ποια τραγουδίστρια. Από το σε κατάλαβα από τη φωνή, πήγαμε στο σε κατάλαβα από τη μύτη. Μα τη είπα, λεφτά είσαι η Σοφία. Όχι η Χαρούλα. Χαρούλα, σου λέει στην πραγματικότητα. Προφανώς δεν το κατάλαβε το κοπέλα. Όταν είσαι μενεγάκι και έχεις περάσει τη μισή σου ζωή στις πλαστικές και έχεις το φουστάνο συγγενή. Πώς αναγνωρίζει τον άλλο από τη φωνή. Η άλλη μενεγάκι λέει τον αναγνωρίζει από τη μύτη. Πέσε μου τη μύτη σου. Να σου πω ποια είσαι. Η συγκεκριμένη ήταν εξαδέρφη του Πινόκιο και η εγγονή του Σιραγόντε Μπερζεράκ. Λοιπόν, φέρτε και την νομικού. Πιστεύω ότι άμα πήγαινε νομικού, βέβαια, θα την βρίσκανε όλοι με τη μία. Και καινούριου, η καινούργια που την έχουν κάνει με τη μύτη, καινούργια. Στο δευτερόλεπτο την καταλαβαίνανε από τη μύτη. Σαν λίγο δεν είναι. Πάω κι εγώ. Λοιπόν, μενεγάκι μου, δεν φταίμε εμείς που σε πιάνουμε στο στόμα σου, αφού είσαι Βασίλισσα. Εμείς αγαπάμε. Αφού είσαι Βασίλισσα. Αφού όταν παίζει σκάκι ένα παιδί, βγήκε νέος νόμος. Κόψανε τη Βασίλισσα και βάλανε φάτσες με νεγάκι στο σκάκι. Τέλος λοιπόν το Βασίλισσα. Το ποιος να δω ποιόνι. Δώσε λίγο Βασίλισσα ακόμα. Έλα, έτσι. Έλα. Λίγο ειδονή. Γιατί δεν μου βάζει το ρεφρέν, παιδιά, τώρα δυσκολεύεται. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, αυτά τα κάνει Μενεγάκη. Δεν θέλω αυτό να πω το ρεφρέν μετά. Κυρία λείπει. Μενεγάκη, για σένα, δείξε λίγο σεβασμό στη Βασίλισσα. Καλή εκεί, κυρία Μενεγάκη, πόσο χρόνο είναι και εσύ, κυρία Μενεγάκη. Από σεβασμό, δεν θα με ηλικία. Δεν θα μου κόβει το ρεφρέν, θα μου το βάζει. Βεβαίω από σεβασμό μου. Θέλει λίγο σεβασμό. Τόλμησε να μιλήσει έτσι για τη Βασίλισσα. Μα η Μενεγάκη είναι Βασίλισσα τη πρωινή ζωή για τα 50 χρόνια που προηγούμενα, έτσι. Από εδώ και πέρα. Σεβασμό, παρακαλώ, παρακαλώ. Κάθε στήθο πλαστική θα σέβεστε διπλάσια. Ακριβώ. Από εδώ και πέρα για κάθε παππού που πηγαίνει θα σέβεστε τριπλάσια. Καταρχά, να πούμε κάθε έτσι, δηλαδή, εγώ βγάλω τα ρούχα μου. Δηλαδή, είσαι έχω κάνει πρόταση. Μόλι πεθάνει η Βασίλισσα Ελισάβετα, πάει αυτή τη στιγμή. Πάρτε τώρα τηλέφωνο να απολύσουν τον Γιωργαντά αν δεν ζητήσει γονιπετή δημοσίω συγγνώμη στην πλατεία Συντάγματο. Έτσι δεν είναι κοινό μα, ε! Έτσι, μπράβο. Για να δούμε, ποιο άλλο μόλι άκουσε τον Γιωργαντά έμεινε κάτι τηλέφωνο από το κοινό μα.
Ορίστε, μέχρι και τα γατιά με το που μου ακούσανε να πλήξεις το σεβασμό της Βασίλισσας Μενεγάκη, γίνανε κάκελο. Δηλαδή, τι πράγμα. Μέχρι και τα ζώα εξανέστησαν το πράγμα, δηλαδή. Όλα τα ζώα μένουνε κάγκελο. Το καταλάβατε το μόνο, έτσι. Όλα τα ζώα, άμα δεν σέβεσαι τη Μενεγάκη, μένουν έτσι. Διατέραξες, Θέμη, το ζωικό βασίλειο. Τέλος. Για να δώσουμε λίγο και λιάγκα, γιατί μας λείπει η δόση αυτήν την εβδομάδα. Την έσωσαν. Ακριβώς. Ο κόσμος. Όχι, δεν έχω με τους άλλους μια χαρά, εγώ δεν αγαπάω την Ιταλία. Δεν έχω πρόβλημα με αυτούς τους τέσσερις, κοίτα πώς είναι αυτή. Γιατί πάντα τους φυγηθείς λίγο ελληνικά. Πήγα να το πω. Έχεις ένα σούπερ σεξ. Είναι λίγο λεσβία, δεν είναι αυτή λίγο. Τι είναι, βρε Γιώργο μου. Τι λες. Είναι λίγο λεσβία, δεν είναι αυτή λίγο. Τι είναι, βρε Γιώργο μου. Τι λες. Ελληνάρα, ρε. Ομάλα. Αφήνει τώρα η λεσβιάρικο κοινομάλα τώρα την κούκλα. Τι λες. Η λεσβιάρικο κοινομάλα τώρα την κούκλα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, του έχει μείνει αποθυμένο τόσο καιρό. Μα είναι δυνατόν να είναι κάποια μόνο λίγο λεσβία. Όποια δεν του κάθεται, είναι λεσβία. Μα λίγο λεσβία. Πώς είναι δυνατόν λίγο λεσβία. Λίγο στην άκρη, παιδί μου λέει. Όχι, πατάει γάτα. Γάτα, ε. Δώστε του ανθρώπου εκεί πέρα. Δύο-τρεις εκεί πέρα που έχετε. Είδες με το πάκου σε λεσβία, άλλη χάρη και με την ίδια, ρε Γιώργο, δεν είναι τώρα όλη σαν τη γυναίκα σου. Ο πεινασμένος τι ονειρεύεται. Λαγάνες. Είναι λίγο λεσβία, είναι λίγο από τη Λέσβο και λίγο από την Πάρο. Α, γι' αυτό. Μα τον παρεξηγήσατε τον άνθρωπο, εννοούσε για ότι είναι από τη Λέσβο, ρε παιδιά. Πόπο, δηλαδή. Σαφώ δηλαδή. Το μυαλό σας. Αρέσει το πονηρό. Το μυαλό σας στο πονηρό. Ήταν σε σκοτεινό δωμάτιο. Blackout και γίνει γι' αυτό. Blackout. Λοιπόν, πάμε στον πολεμικό μας ανταποκριτή, το Βέσο, ο οποίος από την κάτω χαλιά μας φτιάχνει τα βιντεάκια που αγαπάμε τόσο πολύ. Να δούμε Βέσο. Να δούμε την άποψή του για το blackout. Πώς θα ήταν τα πράγματα αν όλα ήταν σκοτεινά και πώς θα μυριζόμαστε το πολιτικό σύστημα. Είναι αυτό. Κύριε Φίδη! Δημόσιος υπάλληλος. Yes. Είναι σπίτι. Είναι μπορδέλο. Yes. Τι είναι αυτό, Παναγία μου. Blackout έχουν πάθει όλοι βέβαια. Κανονικό blackout, έτσι. Όχι μόνο εκεί, έχουν παραλύσει όλα και πάνω απ' όλα οι πολιτικοί έχουν πάθει blackout στο μυαλό. Γιατί είναι βαριά νυχτωμένοι. Νύχτο σε νύχτα, νύχτο σε νύχτα, ακριβώς. Και πώς να προχωρήσω που λέγαμε. Πάμε και σε άλλο ένα βιντεάκι από τον Βέσο να δούμε. Την άποψή του. Τι έχει να μας πει για τον Εφρέμ. Τι έχει να μας πει. Ελευθερωστε
ελευθερώσω τον εφρέμ να πούμε, αν είναι δυνατόν. Τον έχετε πάρει και τον βάλατε στη φυλάκα. Εντάξει, δηλαδή ο εφρέμ έφταγε, παιδιά, αλλά αυτά. Δηλαδή, να πούμε. Είπαμε, δεν είναι και κανένα άγιο, δεν έχει. Όσιο. Τη φωλιά του την έχει λερωμένη. Λερωμένη, εντάξει. Είναι προκλητικό να μην υπάρχουν. Τη φυλακή στα σίδερα. Ακριβώς. Για πρόσωπο και να είναι και το μαύρο πρόβατο. Ομόρυθμη ευθύνη. Μπράβο. Και να ένα ιερωμένος να είναι το πρώτο εξυλαστήριο. Να πληρώνει την ύφη έτσι που από τη στιγμή που δεν μπορεί να παντρευτεί κιόλας. Πραγματικά πρέπει να απολογηθούν, να αποδοθούν ευθύνες σε ισορροπία. Απλά είναι προκλητικό αν υπάρχει προτεραιότητα σε ανθρώπους εκκλησίας, είτε αυτοί είναι κακοί είτε είναι κακοί. Εμείς προσωπικά έχουμε έναν στοιχειώδη σεβασμό σε αυτά τα πρόσωπα και έχουμε αυτή τη στάση. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πάμε για ένα break και θα επιστρέψουμε με Θεοδόση. Με Θεοδόση. Ανεπανάληπτος. Με Group Stros Can σε κοινό. Και Καμαρκέρας. Σε λίγο πάλι μαζί. Κάθε πρωί που ξυπνάω, κάθε πρωί, μου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τρώω τυρόπιτα. Κάθε πρωί. Μέχρι που ξυπνάω ένα πρωί και τι μου συμβαίνει. Μπουγάτσα. 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 Πέδες. Όχι, όλα και όλα. Εγώ τα πληθωρικά μου τα αγαπάω. Θέλω να είναι ευτυχισμένοι. Στην πρώτη ευκαιρία μάλλον θα τους πάρω για τα σπίτια. Και στην Αθήνα και στο Μισολόγγι. Εντάξει, δεν θα μείνω και στον δρόμο. Θα τους πάρω μια σκηνή. Μαζί να είναι και όπου να είναι. Και σένα φεγγάρι να φωτίζεις τα σκοτάδια μου. Αν δεν είχα και σένα τις νύχτες μαξιλάρι στα όνειρά. Αν δεν είχα και σένα πνοή στη πνοή μου, ανάσα στο κορμί μου. Αν δεν είχα και σένα. Αν δεν είχα και εσένα. Μόνο εσύ, μόνο εσύ είσαι για μένα η ζωή. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ζω και υπάρχω για σένα. Είσαι τα πάντα για μένα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Και σένα, το δάκρυ να σκουπίζεις απ' τα μάτια μου. Αν δεν είχα και σένα τις δύσκολες στιγμές να είσαι πλάι μου. Αν δεν είχα και σένα πνοή στη πνοή μου, ανάσα στο κορμί μου. Αν δεν είχα και σένα. Αν δεν είχα και εσένα. Μόνο εσύ, μόνο εσύ είσαι για μένα η ζωή. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ζω και υπάρχω για σένα. Είσαι τα πάντα για μένα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
μόνο εσύ είσαι για μένα η ζωή. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ζω και υπάρχω για σένα. Είσαι τα πάντα για μένα. Σ' αγαπώ. Μόνο εσύ, μόνο εσύ είσαι για μένα η ζωή. Σ' αγαπώ. Ζω και υπάρχω για σένα. Είσαι τα πάντα για μένα. Σ' αγαπώ. Αν δεν είχα και σένα. Δώσε, δώσε. Για έλα στην παρέα μας, Θεοδόση. Ήρθα κι εγώ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαστε. Καλωσορίζουμε τον Θεοδόση στην παρέα μας. Κατατή! Κατατή! Καλώς όρισες. Ο οποίος έχει κλείσει δεκαετία στο χώρο και όχι μόνο της μουσικής, αλλά και τον τηλεοπτικό χώρο. Σωστά, Θεοδόση. Σωστά, για να τα λες. Πες μας, εν συντομία, μερικές από τις παρουσίες σου τηλεόραση. Λοιπόν, εν συντομία, έχουμε δύο χρονιές στους Σταύρους Σερίδα Ζαΐμι. Μία στα Μαχαιρώματα, τρεις στο Κόκκινο Δωμάτιο. Έχουμε διάφορα guest, το Ελιές Τρούπιες, τη Λεμπόρα, Μαρία η Άσχημη, τηλετενία με τη Ματσούκα Κυριαστάνη, ο Δρόμος και κάποια που ίσως μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Και τώρα περνάμε σε νέα δισκογραφική δουλειά με το κομμάτι Αναπανάληπτος, σωστά. Ναι, μετά από το single Στα Μάτια Σου. Για φέρτε μας το single. Το ήταν και το πρώτο ξεκίνημα. Το οποίο ήταν, ναι, ήταν η πρώτη μου επαφή δισκογραφικά. Είναι, δώρο με τα, είναι αυτό που έχεις βάλει και δώρο το πριόνι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που τις κόβεις, ναι. Ήταν πολύ πρωτοποριακή κίνηση, πρέπει να πούμε. Πολύ ωραία. Ήταν, ναι, και το μόνο εσύ στην ουσία έπαιξε πάρα πολύ. Το μόνο εσύ το γνωστό άσμα που μόλις ακούσαμε και θα ακούσουμε και το ανεπανάληπτος στο τέλος της εκπομπής για να είστε εσείς τα πρόσωπα τα οποία θα το πρωτοτραγουδήσουν, θα το σιγονιώσουν στο πετσί τους. Και θα φυσικά θα το θεωρήσουν και ανεπανάληπτο. Και απλά να το χορέψουμε, να το διασκεδάσουμε, ρε παιδάκι μου. Απλά είναι τα πράγματα. Θα μείνει η στιγμή ανεπανάληπτη. Ακριβώς. Η κρίση πώς βλέπεις να έχει επηρεάσει το χώρο. Η κρίση επηρέασε το χώρο, αλλά νομίζω ότι η καλή διάθεση τα αλλάζει όλα. Ο Θεοδόσης διατηρεί και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε Ναύπακτο και σε Πάτρα και με μαγειρέματα, σωστά. Μαγειρέματα, κουζίνα. Κουζίνα. Κουζίνα street. Κουζίνα street. Έτσι. Στην Πάτρα και στην Ναύπακτο. Embargo Live. Με, Embargo Live με διάφορα. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε, έτσι. Νομίζω ότι γενικά το χρήμα, επειδή είναι μια ψευδαίσθηση πιστεύω, εάν δεν το κινήσουμε, θα μείνει και αυτό στάσιμο, θα μείνουμε και εμείς στάσιμοι. Έτσι, πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε, είτε και στο χρήμα. Τα πετάμε από το παράθυρο για να μας έρθουν να την πόρτα. Ένα είναι. Μεγάλο χειροκρότημα για τον Θεοδόση. Θεοδόση! Θα μας κάνει παρέα και με το Ανεπανάληπτος. Και όποιος θέλει να τον ακούσει, τον βρίσκει και στο ίντερνετ σε βιντεάκια, αν πατήσει απλά Θεοδόση στο YouTube. Αλλά και μετά τη νέα του δισκογραφική δουλειά μπορείτε να τον απολαμβάνετε και στα μαγαζιά του. Όποιος θέλει μπορεί να τον βρίσκει, γιατί είναι ένα καθημερινό παιδί, ένα πρόσωπο το οποίο δεν σου κρατάει τις αποστάσεις του celebrity. Γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε σαν ένα γνήσιο αρχαιό, ένα γνήσιο πρόσωπο της παρέας. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μαζί και στο νέο γκρουπ Στροσκάν για το φετινό καρναβάλι. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλα τα παιδιά για την τιμή που μου κάνατε και με καλέσατε στην εκπομπή. Θα ξανάρθεις. Εννοείται, εννοείται. Θα δώσεις, θα ξανάρθεις. Στην εκπομπή. Η τιμή. Α, η τιμή. Λοιπόν, εύχομαι φυσικά τα καλύτερα. Αξίζετε πάρα πολλά γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη εκπομπή. Και ο Θεός βοηθός για όλα. Έγινε, να είστε όλα καλά. Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Πάμε! Πάμε, Θεοδόση! Θα μείνει μαζί μας ο Θεοδόσης για να ακούσουμε και το τραγούδι το Ανεπανάληπτος, το νέο hit, το οποίο θα ακούνε όλοι σε λίγο. Και να πάμε στα σκουπίδια της Πάτρας, ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τους πάντες. Και είναι δυστυχώς πάντα επίκαιρο. Πάντα επίκαιρο. Όλοι έχουμε δει στις γωνίες μας να κοσμούν αυτά τα
μεγαθύρια έργων τέχνης. Ανεπανάληπτα! Με την πολυχρωμία και με αφορμή αυτή έχουμε το βίντεο με τον Σκουπιδάντζελο, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Ξαναπαίξουμε. Ναι, να το ξαναπαίξουμε. Για να το δούμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι συλλάβαμε το διεθνούς φήμη Σκουπιδάντζελο, το μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, τη στιγμή ακριβώς που δημιουργεί το έργο του. Κύριε Σκουπιδάντζελο, καλησπέρα σας. Πείτε μας για το δημιουργημά σας. Τι να σας πω, εδώ βλέπετε μια εικαστική παρέμβαση της πολιτείας. Μας έδωσε πολλά χρώματα σε όλες τις περιοχές μας. Εδώ, στην Πάτρα, βλέπετε ένα υπέροχο. Υπέροχο, μα είναι τρελό αυτό το δημιούργημα, αυτό είναι εξαιρετικό δηλαδή. Μου είχε δώσει μια έμπνευση, ας πούμε, να κάνω αυτό το υπέροχο έργο εδώ και 6 μήνες ολόκληρος. Δηλαδή πείτε μας, σε τι πιστεύετε ότι βοηθάει αυτό το έργο? Τι βοηθάει? Μου και λέει, τρελή, θέλετε να τρελαθώ? Δεν βλέπετε τι υπέροχα χρώματα στόλισε η πολιτεία μας? Μέσα σε αυτό το γκρίζο σκοτεινό πράγμα έβαλε χρώμα, έβαλε κόκκινο, κιτρινάκι, μπλε, φούξια, μαύρο, ροζ. Έχει καταπληκτικά χρώματα! Γιατί είναι το μοναδικό έργο που διαγείρει και τις 5 αισθήσεις μας του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο έργο πουθενά στον πλανήτη. Τις 5 αισθήσεις? Βεβαίως! Δηλαδή τι εννοείτε? Μπορούμε να αγγίξουμε, τα αγγίζουμε, μπορούμε να το μυρίσουμε, μπορούμε να το πάμε! Δηλαδή τι θέλετε να πείτε? Βεβαίως! Δηλαδή την όσφρηση και τη γεύση δεν την είχε κανένα έργο τέχνης στην ιστορία ποτέ. Ορίστε, βλέπετε. Το μεσημεριανό μου! Έτσι! Την επόμενη δουλειά θα βάλεις αλάτι και κέτσαπ. Φαΐσος! Βεβαίως! Και μετά βάλεις την μεσφάγα και να το δώσεις στον Δήμαρχο να το πάρει! Φυσικά! Θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, τους πατέρες, τους βουλευτές μας, τους δήμαρχους, τον πρωθυπουργό μας τον ίδιο που σέβεται τους καλλιτέχνες έτσι και είναι ευγνώμων γι' αυτό! Είναι πραγματικά απίστευτη κατάσταση που επικρατεί στην Πάτρα. Ναι, βέβαια. Αγγίζει τα όρια της φαντασίας. Και τα όρια της αντοχής της μύτης, έτσι. Της Ξερόλακας έχουν φτάσει στα όρια τους. Τα σκουπίδια. Πόσο να ξεραθεί άλλο η Ξερόλακα. Αγκαλιάζουν τον τόπο, αλλά εμείς ελπίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Και θα αλλάξει σύντομα αυτή η κατάσταση. Μα τι να κάνει και αυτός ο καλλιτέχνης, ο ξαδερφός μου. Τα σκουπίδια όμως δεν υπάρχουν μόνο στην Πάτρα, υπάρχουν και στην τηλεόραση, υπάρχουν και στην πολιτική. Πολύ τρας. Παντού. Δυστυχώς παντού δεν υπάρχει ένα ιδιαίτερο μέτρο σε αυτά. Προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε εμείς με το TV Control, τη δικτακτορία όσο λοιπόν, μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Της θολοκουλτούρας, να την ελέγξουμε κρίνοντας και επιλέγοντας ποια προγράμματα θεωρούμε ότι είναι σωστά. Να δούμε τώρα την μεγάλη αγάπη του Γιώργου Παπαδάκη για τον Λοβέρδο. Τι αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τεράστια. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κουμπάρι σε λίγο. Κουμπάρι. Και swinging. Για ένα συνάδελφο που έγραψε μια κριτική για την συνέντευξη με τον κύριο Λοβέρδο, ακού να δεις αγόρι μου. Εδώ πέρα δεν κάνουμε διαλέξεις επιστημονικές συνεντεύξεις, παίρνουμε σύμφωνα με τη δική μας λογική και αντίληψη. Αν δεν απαντάει ο καλεσμένος μας την ερώτηση που κάνουμε, δεν τον αφήνουμε να απαντήσει. Δεν τον αφήνουμε σε χλωρό κλαδί. Αυτό είναι το στυλ της δικής μου της συνέντευξης. Αν δεν σ' αρέσει, να πας σε διαλέξεις, να παρακολουθείς. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Και κάτι άλλο. Και εσύ τηλεκριτικός έγινες. Από πότε? Η γιαγιά μου έλεγε μια παροιμία. Έκανε κι μίγα ταραράν και έχεσε τον κόσμο όλο. Άσε με τώρα. Έρωτας, έρωτας, ατελείωτος. Έρωτας, μεταξύ ο απόλυτος. Μεταξύ τους. Δεν... Όποιος έχει τη μίγα, μιγιά. Όποιος έχει τη μίγα να τη φέρει πίσω. Εντάξει, παιδί μου, ο κύριος Λοβέρδος από τη στιγμή που έχει επιτύχει στο Υπουργείο Υγείας, έχει ασχοληθεί τώρα με την τηλεόραση ο άνθρωπος. Εντάξει, άλλη μόνο. Ήθελε να μεριμνήσει για την υγεία του Παπαδάκη. Που ανέβασε την πίεση στα ύψη. Οπότε ήταν λογικό. Γι' αυτό είναι. Όποιο έχει τη μίγα, λες μοιάζεται. Όποιο έχει τη σφίγγα, τι κάνει. Σφίγγεται. Μη σφίγγεστε, ρε παιδιά, εκεί πολύ. Παπαδάκη μου, μη σφίγγεσαι πολύ για το βαρέσει το Λοβέρδο. Γιατί θα σε πάρουν ότι είσαι και εσύ στην καμόρα και στην Ελλάδα. Άμα σφίγγεσαι, πήγαινε στην σφίγγα τη Αιγύπτου. Εντάξει, αυτή η αγάπη πιστεύω θα κρατήσει παντού. Ας τους αφήσουμε τώρα αυτούς, θα έχουν να μας απασχολήσουν πολλά ακόμα στο μέλλον επεισόδια. Σίγουρα. Και να δούμε πόσο ταπεινοί είναι κάποιοι ηθοποιοί και πόσο πραγματικά έχουν... Με τριόφρονες δηλαδή. Εντάξει, που ψήνε και όλα τα ψήνε, τα ξέρετε. Έτσι. Ναι. Επειδή κάνω ένα παιχνιδάκι το τελευταίο διάστημα, όλους όσοι είναι καλεσμένοι εδώ, τους βάζω να μου πούνε ένα top 3, ας πούμε, Ελλήνων ηθοποιών, που θεωρούν ότι είναι η κορυφαία Έλληνα ηθοποιή. Νομίζω το έχουμε κάνει στο Πέτρο. Ναι, ναι, αλλά δεν λέω για αυτό που έχει πει ο Πέτρος, για αυτό που λένε οι άλλοι.
δεν υπάρχει ηθοποιός που να μην σε έχει βάλει μέσα στο top 3 των κορυφαίων Ελλήνων ηθοποιών. Χθες ο Μπουσουλόπουλος δεν με έβαλε. Να! Και εγώ αυτό το σκεφτόμουν. Έβαλε τρεις πιτσιρικάδες όμως. Τι έβαλε? Τρεις πιτσιρικάδες έβαλε. Και εγώ το σκεφτόμουν. Δεν ξέρει, Πέτρο. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι πιτσιρικάς. Δεν έχει ηλικία το θέατρο, πείτε στον κύριο Μπουσουλόπουλο. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν αυτό το πρωί. Γιατί ο κύριος Μπουσουλόπουλος έχει παίξει με δύο από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Με τον κύριο Μπέζο και με τον κύριο Φιλιππίδη. Έχει παίξει, σωστά. Ακριβώς. Τόλμησες να πεις για τον Φιλιππίδη ότι είναι στους καλύτερους τρεις Έλληνες ηθοποιούς. Δηλαδή στην πειρά. Πιστεύω ότι πρέπει να το επαναφέρουν το μέτρο της θανατικής ποινής, να εκτελούν όλους όσους δεν βάζουν. Άμα δεν πεντέψει το σπίτι του, θα πέσει σε πλακώσει. Θα πέσει, θα γκρεμίσει. Είναι ότι έχει αφήσει. Μα ο κ. Φιλιππίδη έχει αφήσει η γένεια από τα ευλογά. Είναι πολύ απλό. Μα μην μπλέξει τα πράγματα, ρε Φιλιππίδη μου και Λιάγκα μου. Μην τα μπλέξει τα πράγματα. Δε τι πάθανε οι Αρβίλα που τα μπλέκουνε. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ναι. Πρέπει γιατί αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Να το χαιρόμαστε. Ναι, αλλά μισό λεπτό γιατί. Κύριε, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Που θα περάσουμε την υπόλοιπη εκπομπή έτσι. Συγκεκριμένα το βραχιόλι τη Χριστίνα Μουστάκα πιάστηκε στο μικρόφωνο. Έλα, έλα. Είναι μαζί αγαπημένη εκπομπή. Έλα, πιάσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχω χαλαστεί και ιδιαίτερα. Κι εγώ να πιάσω. Έλα, πιάσω και εσύ. Σκύψτε όλοι μαζί στο πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις ξανά το βίντεο και να προσέξετε όλοι το χέρι του Κανάκη που έτυχε να πιαστεί λίγο το βραχιολάκι και κατευθείαν βρήκε ευκαιρία να δημιουργήσει αυτοχουφτωτήρι. Τι σκουφτώσεις μου! Τι σκουφτώσεις! Τι κράτησε το χέρι και δεν την άφηνε. Με το άλλο δεν το πιάσει. Για παιδιά, η κίνηση ήταν σημειολογική. Το βραχιόλι έχει οπί. Το μικρόφωνο απ' την άλλη έχει μια προεξοχή. Οπότε καταλαβαίνετε τι πήγε να γίνει. Δώσε και κοιτάξτε. Όλοι, κοιτάξτε το χέρι του Κανάκη με προσοχή. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ναι. Πρέπει γιατί αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Να το χαιρόμαστε. Ναι, αλλά μισό λεπτό γιατί. Κύριε, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που θα περάσουμε την υπόλοιπη εκπομπή έτσι. Συγκεκριμένα το βραχιόλι τη Χριστίνα Μουστάκα πιάστηκε στο μικρόφωνο. Έλα, έλα, είναι μαζί αγαπημένη εκπομπή. Έλα, πιάσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχω χαλαστεί και ιδιαίτερα. Κι εγώ να πιάσω. Έλα, πιάσω και εσύ. Σκύψτε όλοι μαζί στο πρόβλημα. Μην τολμήσεις να πάρεις το χέρι σου και πες είναι τα νούμερα και η θεαματικότητα. Αλίμονο. Πώς αναρωτιέμαι. Μα πάρει το χέρι θα πάρει πόδι μετά, καταλαβαίνεις. Θα πάει απόλυση. Πολύ λογικό. Ανεργία και στον Άδη Αρβίλα. Και κρίμα, κρίμα. Είναι κρίμα ρε παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να μας πείτε. Τι ταλέντο έχετε. Για το καλό που κάνουμε εσύ, Γιάκο. Εντάξει, το αλήμον. Αναρωτιέμαι αν είχε γίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, το χέρι του Κανάκη αν κόλλαγε στη Χριστίνα. Θα είχε μείνει εκεί σίγουρα για πάντα. Όταν θα μείνει για πάντα και θα υπήρχε μόνιμη συγκολιτότητα. Έτσι, έτσι. Και επειδή οι χειροπέδες δεν ξεχνούνε και επειδή τολμήσανε να αναφέρουν τα παπούτσια της εκπομπής μας και τα πιάσανε στο στόμα τους. Τι συνέβη, η δεύτερη τους έγινε εκδίστε τους. Για να δούμε εσείς που μας κράζετε για τα ρούχα σας, πώς σας αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι για τα ρούχα τα δικά σας. Έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την Μαρία Ηλιάκη με ένα πράσινο πουκάμισο και μια κόκκινη κλος φούστα. Πορτοκαλί έντονο, έντονο. Και καφέ μπότα είναι... Δύο και χαριστικά. Παιδιά. Τι παιδιά. Εγώ θα βάλω τρία. Τρία, Έλενα. Τρία η Έλενα. Δύο. Λοιπόν, ο Νίκος Μουτσινάς ασπάζεται τη Σίση, τον Χρήστο Φερεντίνο. Πουκάμισο είναι αυτό. Και φοράει ένα... Κάτσε να το δεις από κοντά. Λοιπόν, επειδή το έχω δει από κοντά, είναι ένα πουλοβεράκι κόκκινο, γαλάζιο πουκάμισο και τζινάκι. Λοιπόν, κατόπιν τούτου, Νίκο μου, τέσσερις γιακάδες σε έναν άνθρωπο είναι πολύ. Είναι πολύ, Νίκο μου. Δύο Λαγιόπουλος, δύο Γιωργαντάς. Δύο και ο Δρυμούσης. Εμένα μου άρεσε που ήταν λίγο βαρόνος, αλλά έχεις δίκιο για το πουκάμισο. Τρία. Δηλαδή ένα τισερτάκι. Τέσσερις γιακάδες βρήκα ακόμα. Γιατί. Παιδιά όμως. Πήρε τα τρία, πήρε και τα δύο. Βέβαια. Όσκαρ. Το ένα έλειπε μόνο. Τη προσέγγιση ο Μουτσινάς πραγματικά είναι άξιο. Τίποτα. Στο φάφι, παιδιά. Από εδώ και πέρα θα βγάλουν νέο μάθημα στα σχολεία και θα λέγεται η Μουτσινιάδα. Η Μουτσινιάδα θα λέγεται και θα διδάσκουν ενδυματικά. Τα ανάλογα, έτσι μπράβο. Γιατί οι χαρτογιακάδες όταν είναι τετραπλάσιοι βάζουν τέσσερις γιακάδες και τα πολλαπλασιάζουν. Έτσι είναι. Για να δούμε τώρα.
Έχουμε ένα αποκλειστικό βίντεο αυτή τη εβδομάδα. Την καινούριο, με ένα καινούριο αμάξι να προσπαθεί να παρκάρει. Είναι... Για να δούμε. Προφανώς. Τα μαθήματα παρκαρίσματος. Απέδωσαν τελικά. Καινούριο δίπλωμα. Για να δούμε το καινούριο δίπλωμα. Oh my god, this is gonna get on the fucking internet. This is awesome. Oh my god, are you serious? It's a smart car. Oh my god. Is that the whole thing? Fucking priceless, man. Come on, crank it, baby. There you go. Oh, shit. Oh, and this is a dude, too. Από εδώ και πέρα μαθήματα οδήγησης κατά ένα καινούριο και γίνεσαι καινούριο. Κατερίνα, στην κουζίνα! Δηλαδή θα πάρεις και μια μηχανή, θα σε βάλω σου χώσει. Γιατί στην κουζίνα το παίρνεις το δίπλωμα τώρα. Όχι, αλλά πιο πολύ μου κάνει για να μαγειρεύει παρά να παρκάρει. Όχι, ρε παιδιά, επειδή είναι γλάστα η κοπέλα, να πούμε, θα τη πούμε ότι είναι στη μαγειρική χάλια. Τουλάχιστον μπορεί να αξιοποιηθεί εκεί πέρα. Να ξέρει να ψήνει του άντρε σε χλωρό κλαρί. Θα το ξανασκεφτεί, μου φαίνεται, να μας πιάσει στο στόμα της η καινούριου. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να τελειώσει μια συναυλία για να γίνεις πρώτη μήνυμα. Ο απόλυτος rockstar. Από εδώ και πέρα έτσι πρέπει να τελειώσει η συναυλία. Άτομα χειροκροτούσαν όταν τελείωνε το κομμάτι για τους καλλιτέχνες και 500 χειροκροτούσαν με την τούμπα. Και ναι. Από performer έγινε περτούμπερ. Ναι, ναι, μάλλον μπορεί να ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και να χειροκροτούσαν λόγω της τούμπας. Τούμπας λόγω εντοπιότητας, βέβαια. Να λέγεται τούμπερ. Το Παοκάρα και τον Αράζα Κάγκελα. Πάμε Παοκάρα, δώσε με πρότυπα, παιδί μου, στα παιδιά εκεί πέρα. Δικέφαλη, τρικέφαλη, γυμνασμένη. Ακριβώς, για να μην ξεχνάμε το τούμπανο μη. Βέβαια. Έτσι, να πάμε να δούμε και τον Πετρίδιο, ο οποίος είναι ο μέγας δάσκαλος της τουμπανίασης και της λάμψης. Ο πρώτος διδάξας, για να μπόλω ξεμολών και τα λοιπά, έτσι. Για να δούμε, οι χειροπέδες βρεθήκαν στον Πετρίδι, τι καλό υλικό έχουμε αυτό το χρόνο από τον Πετρίδι. Φέραμε ένα παιδί πατρινό, ωραίο Γιάνγκο. Γεια σας για από μένα, για μια ακόμα φορά. Κατάλαβες, φίλε τηλεθεατή, τι έχεις να αντιμετωπίσεις σήμερα. Σήμερα έχεις δύο θηρία της γλωσσολογίας και της τηλεοπτικής παρεμβατικότητας. Όταν λες, ας πούμε, τα πάντα, συνήθως σου λένε και σε καλές τιμές. Εγώ θα σου πω τα πάντα, αλλά πολύ ακριβή τιμή. Εντάξει, τα πάντα μπορεί να τα λένε στην Αυστραλία, επειδή εκεί πέρα ευδοκιμεί το συγκεκριμένο είδος. Αλλά επειδή έχουν ανατιναχτεί τα πάντα λόγω Γιώργου Παπανδρέου, είναι αναμενόμενο. Πού είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, καλέ. Αλλά και στο YouTube έχετε τα πάντα από τα βίντεό σας, που γίνεται και πανικός. Και στο Youngs.gr μπορούν να βρουν τα πάντα όλα μαζεμένα, η μέθοδος των τριών. Εντάξει, όπως ξέρουμε, στους δύο τρίτους δεν χωρεί. Υπάρχει διαφορά. Ναι, κοίταξε. Στους δύο τρίτους δεν χωρεί, αλλά όμως πώς γίνεται η μέθοδος των τριών. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη μέθοδο δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύεις. Όχι, των τεσσάρων και πάνω. Εμένα από τέσσερις και πάνω είναι σχέση. Από τέσσερις και πάνω. Ναι. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνεις και τη ζέτα μαζί ή όχι. Πάντα, καλέ. Πάντα. Δηλαδή, άμα είμαστε εμείς ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, δηλαδή. Έχουμε μία σχέση. Πιστεύεις η ζέτα θα καθόταν στο Λαζόπουλο. Θα έκανε σεξ με το Λαζόπουλο. Θα την παντρευώσουν τη ζέτα. Όπως βλέπεις πλέον, πουλάνε τα ζευγάρια showbiz. Ο Λιάγκας παντρεύτηκε τη Σκορδάκη από ειδήσεις Star, έκανε πρωινό Μέγκα. Από μεσημεριανάδικο η Σκορδά μου πήγε πρωινό Μέγκα. Πρώτη σε τηλεθέα κτλ. Δεν βλέπεις ότι πουλάει λοιπόν, δεν βλέπεις Κωστόπουλος. Ναι. Βόλεψε μέχρι και τη γυναίκα του, δηλαδή απίστευτη κατάσταση εκεί. Ναι, πέρα, καλά, εντάξει. Είναι η κλασική Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξεκινήσαμε από ταινίες που γυρνάγαμε. Ταινίες τι εννοείς. Τις οποίες κάναμε ερασιτεχνικά κανονικές ταινίες, οι οποίες έχουν βραβευτεί. Ναι, παιδί μου, ταινίες εννοείς σαν και αυτή της Αλεξανδράτου. Α, εντάξει, αυτές είναι ταινίες λίγο πιο ποιοτικές, δεν μπορούμε να φτάσουμε τέτοιο επίπεδο. Είμαστε πολύ ταπεινά. Αρχάρι. Προς το παρόν έχουμε μείνει σε φεστιβάλ όπως Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η Μόρα. Ναι. Η Κασίδα είναι η αδελφή της.
Όχι, είναι η πρώτη ξαδέλφη του προπάπου της θείας, του αδελφού της μητέρας της. Αλλά επειδή ο δεύτερος γάμος του δεν ευδοκίμησε, ρε παιδί μου, και το διαζύγιο δεν πέτυχε, κάτι σαν τη Μενεγάκη με το Λάτσιο, αυτό ακριβώς δημιούργησε το πρόβλημα και διαχωρίστηκε και πήρε όλη τη μούρη η μόρα. Και μετά έγινε, επειδή ήταν Παρθένα, δεν μπόρεσε να τον πάρει τον άνθρωπο, είναι μωρή Παρθένα. Οι μωρές Παρθένες, κατάλαβες για ποιο λόγο βγήκανε. Θέλω να μου πεις, τι έγινε με το white out, γιατί δεν το έχω συλλάβει ολόκληρο, είδα έτσι αποσπασματικά κάποια πράγματα. Ναι, πρέπει να περάσεις στην αστυνομία πρώτα, να πάρεις εξουσία και μετά να το συλλάβεις. Ναι. Πώς βέβαια, η εξουσία είναι κάτι το οποίο την παίρνεις και χωρίς να τη δώσουν. Ναι, και πώς είναι οι κοπέλες που παίρνουν τα αντισυλληπτικά για να τη συλλαμβάνουν. Ναι. Και γλιτώνουν τις κλίσεις, δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά, κοινωνικός ρατσισμός. Έρχεται, έρχεται. Ποιος είναι? Το Τινινίνι. Τι είναι το Τινινίνι? Που ήταν τότε που θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και έχουν τα ακούς. Τι να ακούσω? Τινινίνι, Τινινίνι. Όχι. Έτσι ρε παιδί. Είναι το Τινινί ξένη καράβι. Από εκεί βγήκε. Εντάξει, με συγχωρείτε λίγο. Τον πήρες λίγο? Όχι. Απλά ονειρευόμουν. Τον πήρες πολύ. Ονειρευόμουν να τις διαφημίσεις. Κοίτα, πρέπει να συνηθίσεις, ρε παιδί μου, γιατί από τη στιγμή που όλοι τον έχουν πάρει αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τα νέα οικονομικά μέτρα και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, πρέπει να συνηθίσουμε. Δηλαδή, βλέπω έναν απλό φίλο μου. Θα του πω και την καλημέρα, θα τον αγκαλιάσω, θα αντιμετωπίσω τα πράγματα. Θα τον εφιλήσεις κιόλας. Εντάξει. Το ρωτάω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, με έχεις κάνει και δεν μιλάω και κάθομαι και σε ακούω. Έχεις πολύ σωστή άποψη τελικά. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι πριν δεν με πίστευες? Όχι, πάντα σε πίστευα. Αλλά πραγματικά προτείνεις ωραίες λύσεις. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα που ο Γιάνγκος Δράκος με τη φωνή των Hero Pedes. Θέλει να μεταφέρει. Όλη η Ελλάδα λίγα λεπτά τη έχει απομείνει. Ναι, θέλει να στείλει σε όλη την Ελλάδα και την Τσίνπρον αλλά και το εξωτερικό. Τα μηνύματα που θέλουμε εμεί να περάσουμε είναι να μάθετε να ζείτε ελεύθεροι από την άποψη του κόσμου. Mm-hmm. Όποιο μπορέσει να ζήσει ελεύθερο από τη δικτακτορία του τι θα πει ο άλλο, έχει βρει την πραγματική ευτυχία στη ζωή του. Αυτά ήταν για αυτήν την εβδομάδα τα βίντεό μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μα στέλνετε. Στο Facebook, στα email μας, στα κινητά μας. Και να ξέρετε ότι τα βλέπουμε όλα. Μπορείτε να μας κάνετε like αν θέλετε. Τώρα την ανοίξαμε τη σελίδα, δεν έχουμε ακόμα τώρα, πολλά. Τώρα, από λίγες ώρες είμαστε. Ακριβώς. Ήδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας από όλες αυτές τις πόλεις. Να δώσουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη. Σε όλη την Ελλάδα. Ορεστιάδα. Στην Καλιφόρνια, στο φίλο μας τον Σταύρο, τον Μάνο από το Λονδίνο. Τον Μάνο από το Imperial. Όλους αυτούς που μας στέλνουν τα βίντεο κάθε εβδομάδα. Και στον πλανήτη Ανδρομέδα. Τι Ανδρομέδα, ρε. Αφού στον Ανδρομέδα μας κόψανε. Τέλος πάντων. Το έχω ξεχάσει, συγγνώμη, Γιάνγκο. Τέλος πάντων. Το έχω ξεχάσει. Να στείλουμε στα βουνά των Σαολίν. Στην Αράχοβα που τσακωδεί ο Αλέξης, έτσι. Να στείλουμε και στους κρυφούς κατασκόπους της Βουλής. Σας ξέρουμε. Βέβαια. Και θέλουν να μας κόψουν για τα κραξίματα που τους ρίχνουμε. Ακριβώς. Μην αγχώνεστε. Να τα αγαπάρει. Χαιρετίσματα στην Ταραμπούρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και κλείνουμε με Θεοδόση. Και το υπέροχο. Ανεπανάληπτο! Εσύ. Σε θέλω δίχως πρέπει και γιατί. Στον έρωτα δε χωράει λογική. Στον έρωτα δε χωράει λογική. Μαζί σου νιώθω ότι ζω το απόλυτο. Αυτός ο έρωτας θα μείνει ανεπανάληπτος. Μαζί σου νιώθω ότι ζω το απόλυτο. Είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος μου σταθμός. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος. Ο έρωτας μας είναι ένας και μοναδικός. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ο έρωτας.
γίνει ανεπανάληπτος. Μαζί σου νιώθω ότι ζω το απόλυτο. Είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος μου σταθμός. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος.